κάνεις οποιασδήποτε, αν θέλετε, κατεύθυνσης εσωτερικής ή χαρακτηριστική. Γι' αυτό και όσο πιο πολύ διαφημίζεται, τόσο πιο πολύ εκτίθενται τα παιδιά μας στην γέννη. Και εκεί έρχεται η ευθύνη ημών των χριστιανών. Πώς φτάσαμε όμως εδώ να έχουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο πρώτων πυλών, ένα τέτοιο νομοσχέδιο που όταν αρχίσουμε και μιλάμε γι' αυτό πραγματικά, θα πρέπει να τρελαθούμε, διότι αυτό το νομοσχέδιο μιλάει με γενικότητες χωρίς να λέει τίποτα. Μιλάει για ισότητα στον γάμο, λες και υπήρχε θέμα προσβολής της ισότητας στον γάμο. Μιλάει, βέβαια όπως θα εννοεί, δεν μπορούν να γίνουν παραδεκτά αυτά που εννοεί, αλλά λέει πολλά τα οποία είναι διαστροφή ενίων και όρων. Και τα οποία, αν δεν υπήρχε το θέμα των φιλόφωνων συμφέροντων, δεν θα είχε πρόβλημα η Εκκλησία να κάνει δεκτά. Θα απαγορεύονται διακρίσεις, μάλιστα. Τι εννοείς διακρίσεις όμως. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εδώ προβάλλει το ερώτημα ημών των χριστιανών. Η ευθύνη μας, γιατί φτάσαμε ως εδώ. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί αδιαφορήσαμε. Γιατί αφήσαμε κάποιους να δουλεύουν ύπουλα και δεν δίναμε σημασία. Γιατί λέγαμε, τι με νοιάζει εμένα, δεν έχω τέτοια προβλήματα εγώ. Ναι, αλλά αν πλησιάζουν το παιδί σου, έναν δικό σου άνθρωπο, όλοι αυτοί, τα παιδιά έχουν περιέργεια, ψάχνουν. Όσοι από εσάς μπορείτε να ελέγξετε, τι βλέπουν τα παιδιά σας στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο διαδίκτυο. Τι κοροϊδευόμαστε. Τεχνολογικά αγράμματοι είμαστε οι μεγαλύτεροι. Αναλφάβητο. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρχε αδιαφορία. Γι' αυτό και κάποιος τόλμησε και έγραψε ότι δεν βλέπετε με τι αμηχανία η Εκκλησία μιλάει για αυτά τα θέματα. Ποια αμηχανία. Εγώ ένα μήνα τώρα κοντά μιλάω μόνο για αυτά τα θέματα. Χωρίς να αισθάνομαι δυστυχώς ενδεχομένως ντροπή και συγγνώμη με μια άνεση μου και εγώ δεν ξέρω πού τη βρήκα. Υπήρχε όμως, αν θέλετε, το ταμπού ότι η Εκκλησία δεν μιλάει για αυτά. Υπήρχε, αν θέλετε, η παραπληροφόρηση, το πίστευμα, το ψευδές πίστευμα, ότι δεν είναι για την Εκκλησία αυτά. Και κατοχυρωθήκαμε κι εμείς, βολευτήκαμε πίσω από αυτά και ασχολούμαστε με άλλα, μιλάγαμε για άλλα και δεν βλέπαμε αυτό το οποίο διαχειρόταν στην κοινωνία. Και κάτι ακόμα. Δεν φοβάμαι αυτόν που έρχεται και τοποθετείται απέναντί μου. Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τις θέσεις της Εκκλησίας. Γι' αυτό και πάρα πολλοί Άγιοι μας είναι πρώην διάκοπες μας, αρχίζει για να παίξει από τον Πάπα.